Προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιούνται την Κυριακή στη Μολδαβία. Το δημοψήφισμα θα αποφασίσει αν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στόχος που θα ενσωματωθεί στο Σύνταγμα της χώρας. Μιλώντας στο Euronews, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης της Μολδαβίας δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να επηρεάσει τη βούληση των ψηφοφόρων. Είδαμε δυστυχώς μια επιχείρηση πλήρους κλίμακας που χρησιμοποιεί την κλασική εργαλειοθήκη του Κρεμλίνου, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζεται σε πρωτοφανή κλίμακα. Βλέπουμε το βρώμικο χρήμα να εισρέει στην πολιτική μας, τη χρήση τοπικών κομμάτων για αποσταθεροποίηση της κατάστασης, τη δωροδοκία υποψηφίων αλλά και ψηφοφόρων. Και φυσικά βλέπουμε μια πολύ πολύ ισχυρή εκστρατεία παραπληροφόρησης που στοχεύει κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Disinformation campaign, propaganda targeting primarily the EU. Από τα πολιτικά κόμματα, 12 λένε ναι στη συνταγματική αναθεώρηση και 2 λένε όχι. Για να περάσει η αναθεώρηση απαιτείται πλειοψηφία πάνω από 50%. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα πάντως θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εντάσεις, καθώς οι φιλορώσοι αυτονομιστές ελέγχουν de facto το ανατολικό τμήμα της χώρας. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες ότι η περιοχή της υπερδνηστερίας θα αποσταθεροποιηθεί. Τα τελευταία 2 χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαμε καταφέρει να διατηρήσουμε την κατάσταση ήρεμη και σταθερή για τη χώρα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η νυν πρόεδρος της Μολδαβίας είναι φαβορή, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών αναμένεται να υπερψηφίσει τη συνταγματική αναθεώρηση.